μπορεί οι κεντρικοί δρόμοι του Ηρακλείου να είναι καθημερινά γεμάτοι από κόσμο που χαζεύει τις βιτρίνες των καταστημάτων, ωστόσο επιλεκτικοί και συγκρατημένοι είναι οι περισσότεροι πολίτες στις αγορές τους. Έτσι και έτσι. Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον? Ναι, όταν ψωνίζεις πάντα αυτά που χρειάζεσαι, ξέρεις τι χρειάζεσαι, θα το βρεις και θα το πάρεις. Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουν οι εκπτώσεις, θα ξανακατεύουμε μια βολτά στην αγορά? Ναι, θα ξανακατεύουμε. Ναι. Αναγκαστικά. Πριν τις εκπτώσεις που μπαίνουν την άλλη εβδομάδα οι εκπτώσεις. Έχουμε γάμο. Λόγω, θα πω περισσότερο, τη κατάσταση που περάσανε σε δύσκολο χειμώνα, με πολέμους όλοι και αυτά, δεν θα μπουν και απλά θα μπουν. Αν και οι θερινές εκπτώσεις επίσημα ξεκινούν κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, που αυτή φέτος θα είναι στις 11 του μήνα, πολλά από τα καταστήματα έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν τις προσφορές στα προϊόντα τους. Λίγο απ' όλα, και για ψώνια και για επίσκεψη σε γιατρό. Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον, πήρατε κάτι? Καλά είναι, έχουμε αρχίσει εκπτώσεις, όλα μια χαρά. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία κίνηση, περιμένουμε βέβαια περισσότερους. Εκτός από ντόπιους, αρκετοί είναι και οι τουρίστες που κάνουν τη δική τους έρευνα αγορά στο κέντρο του Ηρακλείου για σουβενίρ αλλά και για ρούχα ή παπούτσια. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είδαμε αρκετά καταστήματα. Κυρίως όμως ψάχνουμε να αγοράσουμε σουβενίρ για να πάρουμε μαζί μας την επιστροφή στο σπίτι. Στα καταστήματα είδα πολλά και ωραία πράγματα που μου άρεσαν. Συγκριτικά με τη χώρα σας, τα λέγατε πως οι τιμές είναι πιο ακριβές εδώ? Όχι, δεν θα το έλεγα. Είμαι από τη Γουαδελούπη και θεωρώ πως εδώ οι τιμές είναι μια χαρά. Yes, ψωνίσατε ήδη? Ναι, ψώνισα ένα μαγιό. Σίγουρα θα κολυμπήσω. Yes. Ήρθαμε για σουβενίρ και σνακ. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου και τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκπτώσεων.